Είναι σε λίγες μέρες. Θα ήθελα από τους υποψήφιους της Ανταρσία να δώσουν το κεντρικό πολιτικό στίγμα του κόμματος σε αυτές τις κρίσιμες ευρωεκλογές. Ξεκινώντας από τον κύριο Γιάννη Σφακάκη. Ναι, καλημέρα σε όλες και όλους. Οι εκλογές της 26 Μαΐου είναι μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση, από όπου επιδιώκουμε να εκφραστεί και στις κάλπες, όχι μονάχα η κρίση των από πάνω, αλλά και η δύναμη και η δυναμική των από κάτω. Των εργατών που παλεύουν με τις απεργίες τους για να κάνουν όλα πίσω. Των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ που παλεύουν στον σεξισμό και την καταπίεση και τις διακρίσεις. Θα πάω σε λίγο. Η μάχη για ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες και για ισόβια στους βασίστες της Χρυσής Αυγής. Το κίνημα για την υπεράσπιση του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή και καταστροφή. Αυτά επιδιώκουμε να εκφράσουμε τα ψηφοδέλτια της Ανταρσίας σε όλες τις κάλπες και στις ευρωεκλογές, στέλνοντας πολύ δυνατό μήνυμα ότι δεν θα αφήσουμε η οργή από τη διακυβέρνηση του Τσίπρα να πάει προς τα δεξιά, να πισωγυρίσει προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να βρει διέξοδο προς τα αριστερά με την ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς. Επιδιώκουμε μια δυνατή Ανταρσία, μια δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά, για να μπορούμε να συγκρουστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφάλου και των μνημονίων, του ρατσισμού και της ακροδεξιάς απειλής, του πολέμου. Ενάντια στην εικόνα που προσπαθούν να ζωγραφίσουν για την ευημερούσα, ενωμένη και δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, η πραγματικότητα είναι ότι οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνουν και αναπαράγουν τις ανισότητες ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, ανάμεσα στο κεφάλαιο και τους εργάτες, και γι' αυτό η ρήξη με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεθνιστική ρήξη με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητη για να βελτιώσουμε τη ζωή και τη θέση των εργατών. Απέναντι στην εικόνα της ευημερούσας Ευρώπης, η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τρίζει. Ο γαλλογερμανικός άξονας τρίζει. Η Βρετανία είναι μπροστά στην απειλή του Brexit. Οι ιταλικές τράπεζες βρίσκονται στο κόκκινο. Το πρότυπο του Μακρόν έχει τσαλακωθεί από τους απεργούς και τους διαδηλωτές που με τα κίτρινα γυλαίκα επιμένουν εδώ και μήνες ενάντια στην πολιτική του. Ο Σαλβίνι, ο ακροδεξίος Σαλβίνις της Ιταλίας, τον υποδέχονται καθημερινά διαδηλωτές ενάντια στη ρατσιστική πολιτική του. Αυτή είναι η εικόνα των από κάτω, κόντρα στην κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των από πάνω, και αυτή επιδιώκουμε να εκφράσουμε με τα ψηφοδέλτια της Ανταρσία. Επιδιώκουμε να βγει ενισχυμένη αντικαπιταλιστική αριστερά, για να μπορέσουμε να κλιμακώσουμε και τη σύγκρουση εδώ, στην Ελλάδα, ενάντια στην πολιτική των μνημονίων και την κυβερνητική πολιτική του Τσίπρα. Παραμονές των εκλογών, η κυβέρνηση υπόσχεται ψίχουλα σαν παροχές στους φτωχούς και στους εργαζόμενους. Η περιβόητη 13η σύνταξη, την οποία την έχουμε κάνει πρότυπο για το τι σημαίνουν οι εξαγγελίες όλο αυτό το διάστημα. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Η πραγματικότητα είναι ότι επιλέγουν να δώσουν 800 εκατομμύρια, γιατί αυτό είναι το κόστος της 13ης σύνταξης, για τα 2,5 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους, την ώρα που δίνουν, επιλέγουν να δώσουν 5,5 δισεκατομμύρια για να μπορέσουν να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της αποπληρωμής των πρωτογενών πλεονασμάτων. 7 φορές πάνω δηλαδή. Αυτή είναι η ταξική πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό επί της ουσίας συγκλίνουν με τη Νέα Δημοκρατία που βρίσκει το θράσος να επιμένει ακόμα περισσότερο λέγοντας ότι θα πρέπει να δουλεύουμε 7 μέρες τη εβδομάδα και λέγοντας ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν ακόμα περισσότερο αυτές οι αντεργατικές πολιτικές. Απέναντι σε αυτήν την εικόνα, εμείς διεκδικούμε ότι η εργατική τάξη και το κίνημά της έχει τη δύναμη για να τα πάρει όλα πίσω, με απεργίες και όχι με προεκλογικές υποσχέσεις για επιδόματα και ψίχουλα. Έχουμε τη δύναμη να συγκρουστούμε όχι μονάχα με τα μνημόνια και τη λιτότητα, αλλά με όλα όσα αφορούν τη ζωή μας. Έχουμε τη δύναμη να συγκρουστούμε με τον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Δικιά μας υπόθεση είναι του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος που βγήκε μαζικά στους δρόμους της 16 του Μάρτη σε όλο τον πλανήτη, να συγκρουστεί με την Ευρώπη φρούριο, απαιτώντας ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες, ίσα δικαιώματα για τους μετανάστες, νομιμοποίηση, ηθαγένεια για τα παιδιά των μεταναστών, δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα στους χώρους λατρείας, για να τσακίσουμε την ακροδεξία απειλή, για να συγκρουστούμε με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Δεν θα περιμένουμε τα λεγόμενα αντιφασιστικά δημοκρατικά μέτωπα που προσπαθεί να στήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τα ρετάλια της σοσιαλδημοκρατίας, φτάνοντας μέχρι και πολιτικούς αντοδέντια.
Δεν ξεχνάμε ότι ο Δένδια, σαν υπουργό δημόσια τάξη το καλοκαίρι του 2014, έστελνε την αστυνομία να καθαρίσουν, σε εισαγωγικά όπως προκλητικά δήλωνε, τους δρόμους της Αθήνας από τους μετανάστες, οπλίζοντας το χέρι της φασιστικής Χρυσής Αυγής για να προχωράει σε επιθέσεις και δολοφονίες. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με τέτοιου είδους μέτωπα. Η αντιφασιστική και αντιρατσιστική δράση του ίδιου του κινήματος είναι η εγγύηση. Σήμερα το απόγευμα, εμποδίζοντας τον Κασιδιάρη και τη φασιστική συμμορία να στήσει προεκλογική συγκέντρωση στην Ακαδημία Πλάτωνα, ακολουθώντας το παράδειγμα των εργαζόμενων της ΕΡΤ που με την απόφασή τους και το συνδικάτο τους εμπόδισαν να υπάρχει διακαναλική συνέντευξη αυτής της φασιστικής συμμορίας και συνεχίζοντας σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά. Το ίδιο θα κάνουμε ενάντια στον πόλεμο. Δεν εμπιστευόμαστε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του Τσίπρα για να λύσει τα ζητήματα. Η δικιά μας διεθνιστική απάντηση είναι: οι εργάτες των Βαλκανίων και της Τουρκίας είναι αδέρφια. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Με αυτόν τον τρόπο αντιπαρατεθήκαμε στην Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας ένα μεγάλο διεθνιστικό όχι, για να μπορεί να εκφράσει πραγματικά τις αγωνίες και τις προσδοκίες του κόσμου που παλεύει από τα κάτω. Μας παίρνει να αλλάξουμε τα πράγματα, κόντρα στο ψεύτικο ρεαλισμό των αρνητικών συσχετισμών. Η Ανταρσία είναι η δύναμη που λέει ότι έχουμε τη δύναμη να τα αλλάξουμε όλα. Γιατί η εργατική τάξη και το κίνημα και η νεολαία είναι εδώ. Το όχι που πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 2015, εκφράστηκε με ένα σαρωτικό τρόπο, με το 62% στο δημοψήφισμα, είναι εδώ. Έχουμε τη δύναμη να τα αλλάξουμε όλα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη, πατώντας πάνω σε ένα ολόκληρο κίνημα που παλεύει για την ανατροπή του καπιταλισμού και όχι τη διαχείρισή του. Κόντρα στο ψεύτικο ρεαλισμό που περιορίζεται στα όρια του κοινοβουλευτικού δρόμου, υπάρχει εναλλακτική λύση και αυτή είναι η λύση της αντικαπιταλιστικής ανατροπής που εκφράζει η Ανταρσία και γι' αυτό και στη μάχη των εκλογών διεκδικεί να βγει ενισχυμένη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε Ανταρσίες και στους δρόμους και στις κάλπες.